Δύο μέρες πριν η Βουλή δημοσιοποίησε στο διαδικτυακό της Κόμβο τα αναλυτικά στοιχεία για τις συνολικές αμοιβές των βουλευτών, ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, έδωσε μια συνολική εικόνα για τη βουλευτική αποζημίωση, η οποία φτάνει τα 8.200 ευρώ μεικτά το μήνα και συνολικά τα 98.400 ευρώ το χρόνο. Από αυτό το ποσό, 5.750 ευρώ μεικτά είναι η καθαρή βουλευτική αποζημίωση, ενώ 2.300 ευρώ τα υπόλοιπα έξοδα. Οι δαπάνες για κίνηση και εξοπλισμό γραφείου δεν φορολογούνται, ενώ από τη βουλευτική αποζημίωση φορολογείται μόνο το 1 τρίτο, δηλαδή μόνο οι 20.000 από τις 40.000 ευρώ ετησίως. Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής πάντως δικαιολόγησε την απόφαση να μην υπάρξουν μειώσεις φέτος στη βουλευτική αποζημίωση, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν νέες μειώσεις ούτε στους μισθούς του δημοσίου. Αλλά μία στις χίλιες, κάτι συμβεί στο 2014 στις εκλογές, ευρύτερα από τις δημοσίες πάντων, η Βουλή πάντα θα είναι πρώτη η οποία θα προχωρήσει σε αντίστοιχες και μεγαλύτερες περικοπές. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαιτέρως επικριτικός για τον τρόπο που εξακολουθεί να συμπεριφέρεται το Κοινοβούλιο σε εποχές κρίσης και υποστήριξε, μιλώντας στο Βήμα FM, ότι κακώς δεν μειώθηκαν και φέτος οι απολαβές των βουλευτών. Θα μπορούσε να υπήρχε μία μικρή συμβολική μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης. Η Βουλή έχει συνολικά καθυστερήσει να τολμήσει να εναρμονιστεί με το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε για υποκρισία τους βουλευτές εκείνους που, ενώ ζητούν μειώσεις στα προνόμιά τους, κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις της Βουλής για να τα διατηρήσουν. Εγώ λοιπόν 13 χρόνια δεν αμείβομαι για τις συμμετοχές μου στις επιτροπές. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν πρέπει να αμείβεται από τις επιτροπές, ας μην κρύβεται πίσω από την απόφαση της πλειοψηφίας. Ας το κάνει μόνος του. Η απόφαση του Κοινοβουλίου πάντως να διατηρήσει τις αποδοχές των βουλευτών στα επίπεδα του 2013 προκαλεί πολλές αντιδράσεις ακόμα και μέσα στους βουλευτές που ζητούν να περικοπεί μέρος των προνομίων τους. Εμείς τουλάχιστον λέμε όπως ότι στις επιτροπές δεν χρειάζονται οι βουλευτές να παίρνουν αποζημίωση. Του έδωσε ένα φάκελο και αυτό ήταν. Του λέω αν θέλεις άνοιξε το, αν θέλεις κλείστο. Η ΔΕΗ του ξανάδωσε το ρεύμα, ας το κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο που του είπα, αν κάποτε βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση, βοήθησε άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει σαν και σένα. Είναι ομογενής. Έχει μόλις πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ στον παππού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο όταν του έκοψαν το ρεύμα και αναγκάστηκε μαζί με τη γυναίκα του να μεγαλώσουν στο σκοτάδι τα δύο ανήλικα εγγόνια τους που έχασαν τους γονείς τους πριν καιρό. Είδα το ρεπορτάζ, λέει. Λύγησα, θύμωσα. Έκλαψα. Έκλαψε κι εγώ και η γυναίκα μου. Γι' αυτό ήρθαμε. Έφυγα 26 χρονών από την Ελλάδα, μας λέει. Έμεινα 52 χρόνια στον Καναδά. Έρχομαι για διακοπές στην πατρίδα μου. Δούλεψα σκληρά. Πριν λίγο είδα τον κύριο Νίκο, τον παππού που μεγαλώνει τα εγγόνια του, μας λέει. Έπρεπε να κάνω κάτι για αυτά τα παιδιά που έχουν ίδια ηλικία με τα δικά μου εγγόνια. Γι' αυτό ήρθαμε. Κατάλαβατε. Θα ήθελα να είχα καιρό και τώρα πήρα τη διεύθυνση και όσο μπορώ από εκεί, ειδικώς για τα παιδιά. Λυπάμαι τα παιδιά. Θα βοηθήσω γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουν ο παππούς και η γιαγιά. Χθες βράδυ επικοινώνησαν και από τα κεντρικά της ΔΕΗ με τον παππού. Λίγο αργότερα του συνέδεσαν το ρεύμα. Όμως τη Δευτέρα του ζήτησαν να τους επισκεφτεί για να κάνουν διακανονισμό. Έβαλε την ασφάλεια, έβαλε από το σιδεράκι πάνω και μου σύνδεσε το φως και έχω φως. Και τη Δευτέρα θα έρθει κάποιος εδώ να κάνει διακανονισμό, να πληρώσει το φως. Εντάξει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 350.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα το 2013. Μόνο το πρώτο εξάμηνο, 173.000 παροχές αποσυνδέθηκαν. Το 2012, 325.000 δικαιούχοι έμειναν χωρίς ρεύμα. Από αυτούς, το 30% δεν έκανε αίτημα επανασύνδεσης. Έμεινε στο σκοτάδι. Απογοήτευση. Περισσότερο απογοήτευση. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επανασυνδέουν το ρεύμα μόνοι τους αμέσως μετά τη διακοπή από τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. 50% αυξάνεται κάθε χρόνο το ποσοστό των δικαιούχων που κλέβουν ρεύμα από τη ΔΕΗ. Το 2012 εντοπίστηκαν 4.730 περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Η προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε φως και νερό, τίποτε άλλο. Και ό,τι περισσέψει να φάμε. Τα περισσότερα νοικοκυριά που ζουν στο σκοτάδι εντοπίζονται στο Κερατσίνι, το Πέραμα, τον Πειραιά, το Εγάλεο, την Κέρκυρα και τη Ρόδο. Ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς, όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ρεκόρ κατέγραψε η ίδια διαδικτυακή εκστρατεία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη 16χρονη Μυρτό. Το κορίτσι που ξυλοκοπήθηκε άγρια το καλοκαίρι του 2012 στην Πάρο και δίνει έναν τιτάνιο αγώνα για να επιστρέψει στη ζωή. Ο ανταποκριτής μας Θανάσης Τσίτσας θα μας πει το ποσό που προσφέρθηκε μέσα σε μόλις λίγα 24 ώρα και είναι απαραίτητο για τη συνέχεια της ζωής της. Θανάση.
Πράγματι, η ανταπόκριση των ομογενών, των Ελλήνων της Διασποράς ήταν συγκινητική και άμεση. Μικροί και μεγάλοι, όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από την Αυστραλία και τον Καναδά, κάλυψαν μέσα σε λίγα 24 ώρα και με το παραπάνω τα 25.000 δολάρια που στοιχίζει αυτό το ειδικό μηχάνημα που χρειάζεται η Μυρτό για να τρέφεται και να επικοινωνεί με το περιβάλλον. Η καμπάνια που γίνεται μέσω του διαδικτύου και της σελίδας youcaring.com, που δημιούργησαν νεαρείς ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς από τη Νέα Αγγλία, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περίπου 50.000 δολάρια και η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ προγραμματίζεται και μια μουσική εκδήλωση στη Βοστόνη για τον ίδιο σκοπό. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, Ρίτσα, ήταν το περιεχόμενο της χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αντένας με τη μητέρα της Μυρτούς. Η αποκατάσταση της υγείας 16χρονης είναι το μεγάλο στίχημα αυτής της μητέρας που ζει, κοιμάται και αναπνέει δίπλα στο παιδί της από την πρώτη ημέρα αυτού του δράματος. Μας είπε λοιπόν να μεταφέρουμε την ευγνωμοσύνη της για το ενδιαφέρον των ομογενών που από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στην Βοστόνη για τη θεραπεία τους αγκάλιασαν με αγάπη και ευαισθησία στον τιτάνιο αγώνα που κάνουν οι γιατροί να αποκαταστήσουν τις βλάβες της χώρας της. Βοήθεια, μας είπε, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Βοήθεια είναι μια καλή κουβέντα. Και αυτή τη βρήκε απλόχερα ανάμεσα στους Έλληνες της Διασποράς. Η μητέρα της 16χρονης μας είπε επίσης ότι κάθε μέρα που περνάει η Μυρτό σε αυτό το εξειδικευμένο θεραπευτήριο είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ραγδαία εξέλιξη, μου είπε, γιατί με την πολλαπλότητα των χτυπημάτων που έχει στο σώμα της δεν θα την περιμέναμε. Κάνει μικρά βήματα, αλλά όπως τις λένε οι γιατροί, από τις μικρές αλλαγές έρχονται και οι μεγάλες. Πάντως, και αυτό είναι το σημαντικό, η μητέρα της Μυρτούς είπε ότι αν γυρίσει κανείς να θυμηθεί πώς ήταν η κόρη της πριν από ένα χρόνο, η αλλαγή είναι τεράστια. Να πούμε, Ρίτσα, ότι την επόμενη εβδομάδα η Μυρτό πρόκειται να υποβληθεί σε μια νέα επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, η οποία θα στοιχίσει 80.000 δολάρια. Όπως καταλαβαίνετε, η οικογένεια δίνει μια τιτάνια μάχη με το χρόνο και τα έξοδα, καθώς το κόστος της θεραπείας είναι δυσβάστακτο για τα ελληνικά δεδομένα. Η Μυρτό, όταν θα φύγει από αυτό το θεραπευτήριο, θα χρειαστεί νέο ειδικό εξοπλισμό, ειδικά αμαξίδια και γερανούς, για να μπορέσει να μπει σε ένα στοιχειώδες φυσιολογικό τρόπο ζωής. Αν όλα πάνε κατευχήν, το δώρο των Χριστουγέννων για τη Μυρτό, που έχει γίνει η Μυρτό όλου του κόσμου μέσα από το διαδίκτυο, θα είναι η επιστροφή της στην Ελλάδα. Οι γιατροί προγραμματίζονται να της δώσουν εξιτήριο στα τέλη Δεκεμβρίου, στο κατόφλι δηλαδή του νέου χρόνου, που όλοι εδώ ελπίζουν ότι θα είναι μια νέα αρχή για να κερδίσει το στοίχημα της ζωής της. Ρίτσαρντ. Μακάρι. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.